σας φίλες και φίλοι, εδώ παρέα με 100 μικρές ανάσες στον FM 100 και απόψε το βράδυ ξεκινάμε με έναν ιδιαίτερα όμορφο τρόπο, με αυτό το τρόπο που ίσως η ίδια η κοινότητα των μουσικών ξέρει να δημιουργεί, με μια τιμητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Καλαμαριάς από έναν άνθρωπο που υπήρξε μαθητής του μεγάλου αρχιμουσικού Κώστα Σαμψαρέλου και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του. Εδώ στο στούντιο μαζί μας επίσης ο Θανάσης Γιώγλου θα είναι ένας από τους κεντρικούς ομιλητές σε αυτήν την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Πολλά περισσότερα όμως για αυτό το σημαντικό γεγονός θα πούμε σε λίγο με τον Δημήτρη Αμανατιάδη, μαθητή του Κώστα του Σαμψαρέλου, ο οποίος εμπνεύστηκε και πραγματοποιεί αυτήν την εκδήλωση και είναι, θα έλεγα, μια αφορμή για να ακούσουμε όμορφες μουσικές και πολύ καλές χοροδίες από όλη την περιοχή της Ελλάδας για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στη μουσική και στην διεύθυνση χοροδιών σε μια πόλη που νομίζω ότι έχει αυτήν την παράδοση. Εδώ παρέα λοιπόν με 100 μικρές ανάσες και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Αμανατιάδη. Εδώ παρέα στο στούντιο μαζί μας ένας άνθρωπος που πραγματικά εδώ και χρόνια ασχολείται με την μουσική και τα δρόμενα στον τόπο μας και κυρίως έχει μία απίστευτη συλλογή μουσικών και σπάνιων ηχογραφήσεων, ο λόγος για τον Θανάση το Γιώγλου που τον ακούτε και στον 100,6. Ναι. Γεια σου, Φώτη. Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο. Το 2. Το 2. Λοιπόν, και εδώ πραγματικά αναφερόμαστε σε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που όχι μόνο έχει βγάλει το 2, αλλά φρόντισε να φέρει και πολλούς ακόμα ανθρώπους. Ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει ο τίτλος της εκπομπής μου, Κώστας Σαμψαρέλος. Και ήταν ένας από τους ανθρώπους στους οποίους οφείλω την ενασχόλησή μου με τη μουσική. Άρα κάτι σας συνδέει γενικότερα όλους όσοι συμμετέχετε σε αυτήν την εκδήλωση. Όταν σε πολύ τρυφερή ηλικία, στα 13 μου χρόνια, πήγα στη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαμαριάς, στο ξεκίνημά της, καλοκαίρι του 84 θυμάμαι, μόλις έκλεισαν τα σχολεία και γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, αυτό ήτανε. Η πόρτα της Φιλαρμονικής παρέμεινε ανοιχτή για 31 ολόκληρα χρόνια. Μέχρι σήμερα είμαι ακόμα εκεί. Ενεργό μέλος. Ενεργό.
Και η αλήθεια είναι ότι άφησε μια πολύ γερή ομάδα. Αυτό που μου περιγράφεις 31 ολόκληρα χρόνια σημαίνει ότι δημιούργησε και ενέπνευσε τους ανθρώπους. Έτσι ακριβώς. Πάνω σε αυτό το όραμα. Η Καλαμαριά του χρωστάει πολλά. Ο Σαμψαρέλος ίδρυσε τη φιλαρμονική της Καλαμαριάς. Υπήρχε η φιλαρμονική του Ιδρύματος Αριστοτέλης, του Ορφανοτροφείου Αριστοτέλης. Υπήρχε αυτή η φιλαρμονική που το 1983 έφυγε, πήγε στο Παπάφιο. Ήρθε ο Σαμψαρέλος με μια μεγάλη πορεία στο χώρο. Έτσι. Ίσως το όνομά του να μην είναι πολύ γνωστό, ξέρεις. Τους... Και αυτό είναι το λάθος που κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Ξεχνάμε ίσως γρήγορα. Και ευτυχώς υπάρχετε εσείς που θυμίζετε πράγματα και επανατοποθετείτε τους ανθρώπους στο σημείο που θα έπρεπε να βρίσκονται. Περιγράφεις μια κατάσταση μιας ορχήστρας και μιας χοροδίας σε έναν Δήμο που δημιουργείται εξ αρχής στην Έτσι, ουσία. Έτσι ακριβώς. Δημιουργήθηκε η φιλαρμονική της Καλαμαριάς, η δημοτική φιλαρμονική, η δημοτική χοροδία Καλαμαριάς το 1983, οι οποίες μέχρι σήμερα έχουν λαμπρύνει με την παρουσία τους χιλιάδες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έτσι. Να μην ξεχνάμε ότι η φιλαρμονική έχει ταξιδέψει σε δεκάδες μέρη του κόσμου, μέχρι στη Νέα Υόρκη και στον Καναδά στις παρελάσεις της Ομογένειας αργότερα. Πάντως για μένα η συγκινητικότερη ίσως τηλεοπτική στιγμή της φιλαρμονικής ήταν στο αφιέρωμα στον Κουγιουμτζή, ένα μικρό πέρασμα που έκανε στο φεστιβάλ. Το αφιέρωμα το 2005. Ήταν ναι. τόσο όμορφο ότι η φιλαρμονική χαίρομαι του Δήμου Καλαμαριάς τίμησε εκείνη τη βραδιά τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Λοιπόν. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν αυτοί οι χώροι όπου τα παιδιά μαθαίνουν τους Έλληνες συνθέτες. Βέβαια. Το πιο απλό. Ναι, το κράτησα τη ζωή μου που ξεκίνησε η εκπομπή, δεν στο έφερα τυχαία. Να πούμε για τα ιστορικά ότι είναι η χωράφηση του 1966 με τη χοροδία Τρικάλων της Τερψυχώρης Παπαστεφάνου. Ήταν το πρώτο κομμάτι το οποίο μάθαμε στη φιλαρμονική από τον Κώστα του Σαμψαρέλου. Ήταν το κράτησα τη ζωή μου. Και είναι το κομμάτι με το οποίο, τώρα βέβαια θα προδώσω κάποια στοιχεία της συναυλίας, με το οποίο θα κλείσει το μεθαυριανό το αφιέρωμα της Κυριακής. Θα το πούν όλες οι χοροδίες μαζί. Θα πούμε λίγο μετά για τα. Ποιοι θα συμμετέχουν, ποιοι είναι οι συντελεστές και τα λοιπά. Και κυρίως θα είσαι και ένας από τους κεντρικούς ομιλητές. Αυτό να πούμε ότι η δική σου εμπειρία και η δική σου επαφή με αυτόν τον άνθρωπο είναι πολύτιμο υλικό για τις επόμενες γενιές, για όλους αυτούς που έρχονται να εμπνευστούν ξανά χωρίς τη δική του παρουσία πια, αλλά μέσα από τους μαθητές του, μέσα από τους ανθρώπους που τον γνώρισαν, και να τους μεταδώσετε αυτή την αγάπη για το τραγούδι και τη μουσική. Αποδέχτηκαν πολύ χαρά την πρόσκληση του μαέστρου. Θα στεναχωριόμουν πολύ αν δεν ήμουν εκεί. Να πω έτσι πέντε πράγματα, μερικές αναμνήσεις από τη θητεία μου δίπλα στον Κώστα του Σαμψαρέλο. Θα προβάλλουμε και κάποια σπάνια βίντεο που είχα στο αρχείο μου με τον Κώστα του Σαμψαρέλο. Κάποιες φωτογραφίες θα υπάρχουν. Αυτός είναι ο δικός σου μοναδικός θησαυρός που ξέρω ότι τον φυλάς ως κόρη οφθαλμού και πολύ καλά κάνεις, γιατί πραγματικά μέσα από τις δικές σου ενασχολήσεις και τη δική σου αγάπη προκύπτουν πολύ όμορφα πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία του τραγουδιού και με αυτές τα ιστορικά ντοκουμέντα που θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να απολαύσει το βράδυ της Κυριακής. Ένα από αυτά σου έχω φέρει τώρα, δεν ξέρω αν το έχεις ετοιμάσει αυτό, το νούμερο 1. Το νούμερο 1. Αυτό είναι από μια συναυλία που κάναμε στο Δημαρχείο της Καλαμαριάς 21 Δεκεμβρίου του 1986. Είναι κομμάτι που έγραψε ο Κώστας Σαμψαρέλος, γιατί ο Σαμψαρέλος εκτός από μαέστρος ήταν και συνθέτης. Αυτό λοιπόν είναι ένα απόσπασμα από το κονσέρτο για δύο κόρνα. Το κόρνο είναι πολύ δύσκολο όργανο, το οποίο το είχαν παίξει δύο μαθητές της φιλαρμονικής, ο Δημήτρης ο Χαρμπής και η Νατάσα Μαυρίδου, και το είχε ονομάσει προς τιμή των παιδιών Δημήτρης και Νατάσα. Λοιπόν, και από αυτή από μια πρόχειρη βιντεοσκόπηση πήρα έτσι ένα απόσπασμα και στο έφερα να ακούσουμε λίγο. Να το απολαύσουμε. Ένα δείγμα. Thank you.
πολύπλευρη προσωπικότητα όπως την περιέγραψες, Θανάση. Εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Θανάσης ο Γιώγλου, με αφορμή το αφιέρωμα στον αρχιμουστικό Κώστα Σαμψαρέλο που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19. Την Κυριακή 19 Απριλίου στις 8 το βράδυ στο θεατράκι, στο Δημοτικό Θέατρο Βότσι, το οποίο βρίσκεται στην Καλαμαριά, μέσα στο 4ο και 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο. Είναι στην περιοχή του Βότσι στην Καλαμαριά. Να πούμε ότι η εκδήλωση ξεκίνησε με πρωτοβουλία του μαέστρου της χοροδίας της Ένωσης Ποντίων, του Δημήτρη του Αμανατιάδη, ο οποίος υπήρξε και μαθητής του Κώστα του Σαμψαρέλου. Δυστυχώς να αναφέρω ότι δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, αλλά χάρη στη δική του πρωτοβουλία προκύπτει αυτή η εκδήλωση. Λοιπόν, και θα συμμετέχουν η Δημοτική Χοροδία Γιαννιτσών. Ο Σαμψαρέλος πέρασε και από τα Γιαννιτσά. Είχε γεννηθεί στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας το 1927. Θα είναι λοιπόν η χοροδία των Γιαννιτσών. Θα είναι η χοροδία του πολιτιστικού σωματείου Το Φιώρο του Λεβάντε από τη Ζάκυνθο. Είχε τελειώσει τη ζωή του στη Ζάκυνθο. Το 1996 πέθανε στη Ζάκυνθο. Η χοροδία της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς. Η χοροδία του Συλλόγου Σαμίων Θεσσαλονίκης. Και η Δημοτική Χοροδία Καλαμαριάς. Στο τέλος της εκδήλωσης θα συμπράξουν όλες οι χοροδίες μαζί. Και εκτός από μένα, για τον Κώστα Σαμψαρέλο θα μιλήσει και ο Δρόσος Βασιλιάδης, που είναι μέλος της Ποντιακής και της Δημοτικής Χοροδίας Καλαμαριάς, που θα διαβάσει ένα κείμενο σχετικά με τη ζωή και την πορεία του Σαμψαρέλου στη μουσική. Πιστεύω να οι Καλαμαριώτες και όχι μόνο να τιμήσουν την εκδήλωση, να παραβρεθούν. Το χρωστάνε, θα έλεγα, στον Σαμψαρέλο. Σε ευχαριστώ και σένα προσωπικά που προβάλλεις την εκδήλωση. Έχω την εντύπωση ότι μόνο οι μαθητές να περάσουν, όλοι αυτοί που πραγματικά εμπνεύστηκαν από τον Κώστα Σαμψαρέλο να αγαπήσουν τη μουσική και το τραγούδι, θα πραγματοποιηθεί μια συναυλία που θα είναι το αδιαχώρητο. Πιστεύω ότι οι μαθητές θα τιμήσουν την εκδήλωση και είναι δυστύχημα εντός εισαγωγικών που για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να παραβρεθεί και να παίξει η φιλαρμονική του Δήμου. Πιστεύω ότι αργότερα σε κάποια άλλη εκδήλωση, ίσως και σε κάποιο μεγαλύτερο χώρο, ίσως στο Δημοτικό Θέατρο, στο Μελίνα Μερκούρι. Ίσως γίνει και θεσμός τελικά. Μακάρι. Αυτή την επαιτειακή συναυλία για τον Κώστα τον Σαμψαρέλο και με αφορμή τη δική του συμβολή στη δημιουργία και της χοροδίας και της φιλαρμονικής, να προκύψει ένα φεστιβάλ, ίσως ετήσιο. Κάθε χρόνο θα μεγαλώνει. Και ο Δήμος, κάτι που θα το πω και στην μεθαυριανή εκδήλωση, νομίζω ότι ο Δήμος οφείλει κάποια στιγμή να δώσει ένα δρόμο, μια πλατεία, ίσως την αίθουσα της Φιλαρμονικής στην καινούργια που δημιουργείται τώρα, το όνομά του δεν ξέρω, εγώ το λέω τώρα, θα το πω και μεθαύριο και μακάρι να εισακουστώ. Το σημαντικότερο είναι βέβαια την Κυριακή, τι ώρα περίπου θα ξεκινήσετε? Στις 8. Στις 8 το βράδυ, εκεί νωρίς στο 4ο και 5ο Γυμνάσιο Λύκειο Βότσι. Εκεί είναι το θέατρο. Ιστορικό Λύκειο, αν σκεφτώ ότι και εγώ από εκεί πέρασα. Πέρασες από εκεί. Βέβαια. Λοιπόν, ναι, είναι ένα πολύ ωραίο σημείο συνάντησης για όλους τους Καλαμαριώτες αλλά και για όλους τους Θεσσαλονικείς. Και κυρίως σε μια πόλη που πραγματικά έχει παράδοση στις χοροδίες. Το σημαντικό είναι ότι ο Κώστας ο Σαμψαρέλος έγινε η αφορμή για να υπάρχει και η χοροδία, η Δημοτική Χοροδία Καλαμαριάς, και να έχει το δικό της μετερίζει σε αυτήν την όμορφη διαδικασία των χοροδιακών συναυλιών. Και από εκεί και πέρα δημιουργήθηκαν. Νομίζω ότι έχει δύο χοροδίες αυτή τη στιγμή ο Δήμος. Τα καπί έχουν δικές τους χοροδίες, μόνο για την Καλαμαριά αναφέρομαι έτσι. Όλα αυτά από εκεί ξεκίνησαν. Νομίζω λοιπόν ότι η Καλαμαριά οφείλει, ο Δήμος, να κάνει κάτι ακόμα. Να το πω πιο μεγάλο, να το πω δεν ξέρω. Και πόσο συγκινητικό το ότι μαζεύτηκαν όλες αυτές οι χοροδίες από όλα αυτά τα μέρη της Ελλάδας που ο ίδιος πέρασε και άφησε τη δική του επίδραση, το δικό του στίγμα. Ναι, δεν είναι τυχαία η επιλογή των χοροδιών, δηλαδή τώρα από τη Ζάκυνθο που πέθανε στη Ζάκυνθο. Πήγαμε το 1999, πήγαμε στον τάφο του Σαμψαρέλου στη Ζάκυνθο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση το. Υπάρχει ένα ρητό στον τάφο του που λέει. Κρύψε τη δόλια πια καρδιά και μη λυπάσαι. Μόνος ήσουν, μόνος είσαι, μόνος θάσαι. Ο Σαμψαρέλος πάντα μόνος του πορεύτηκε.
τι να πω, πραγματικά εύχομαι αυτή η δική του μοναξιά να γίνει αφορμή για τη δική σας ένωση και την σύμπραξη συνεχώς γύρω από ένα κομμάτι της ζωής μας που είναι η μουσική, που είναι το τραγούδι, να παραμένει πάντα ζωντανό και άσβηστο και ενωμένοι να προχωράτε σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω αν έχουμε 1-2 λεπτά χρόνο να σου πω, κάτι που δεν είναι γνωστό, εκτός από την πολιτιστική προσφορά του Σαμψαρέλου, είχε βοηθήσει και πολύ κόσμο, υπήρχε και κοινωνική προσφορά. Είχε βοηθήσει πολύ κόσμο και φτωχούς, καλαμαριώτους κτλ. Δεν τα έλεγε. Και δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Το πρόσωπο του ανθρώπου πια πέρα από τον καλλιτέχνη. Θα σου πω ένα περιστατικό μόνο. 1985 πηγαίνουμε στα Γιάννενα για συναυλίες με τη φιλαρμονική, με το πούλμαν της φιλαρμονικής. Και έβγαλε από την τσέπη του και έδωσε από 500 δραχμές σε όλα τα παιδιά. Και μιλάμε για 50 άτομα τώρα. Και 500 δραχμές το 1985 ήταν λεφτά, δεν ήταν. Έτσι. Μήπως κάποιος δεν είχε, μήπως κτλ. Υπήρχαν και φτωχά παιδιά. Άλλο τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, μόνο αυτό έτσι, μια αναλαμπή τώρα. Αυτή η διαδικασία μου, έτσι, μια μνήμη. Έχει μια οικονομική επιβάρυνση που δεν μπορεί έτσι ο καθένας να την αντέξει. Το να μπορεί να μετακινείται για τις ανάγκες μιας χοροδίας ή μιας φιλαρμονικής. Εγώ πραγματικά να σε ευχαριστήσω από καρδιά. Σίγουρα ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και του Θανάση του Γιώγλου είναι του Κώστα του Σαμψαρέλου, όσον αφορά τη μουσική και το πόσο πολύ την αγαπά και το πόσο πολύ έχει συντριφίσει όλα αυτά τα χρόνια στην μουσική. Νομίζω ότι βοήθησε ιδιαίτερα. Να είσαι καλά, Φώτη. Σε ευχαριστώ πολύ που έτσι προέβαλες αυτή την εκδήλωση. Το σημαντικό είναι να έχουμε και την ανάλογη ανταπόκριση από τον κόσμο. Ελπίζω οι καλαμαριώτες να. Επιτέλους, αυτόν τον τρόπο, τον τόπο, πρέπει να μάθουμε και να βρούμε τον τρόπο να τιμούμε τους ανθρώπους. Έτσι. Και άλλη ιστορική ηχογράφηση. Αυτό θα σου πω και γι' αυτό. Γιατί διάλεξα το Mauthausen. Θυμάμαι ότι ο Σαμψαρέλος είχε ελάχιστους δίσκους. Οι περισσότεροι, όχι, όλοι ήταν δίσκοι κλασικής μουσικής. Ένα δίσκο είχε ελληνικό. Ήταν το Mauthausen του Μίκη Θεοδωράκη και του Καμπανέλη με τη Φαραντούρη στην πρώτη έκδοση του 1966. Εγώ σου φέρα σήμερα το Άσμα Ασμάτων από μια ιστορική ηχογράφηση που έγινε το 2000. Ο δίσκος Trilogy κυκλοφόρησε το 2000 και είχε το Mauthausen σε τρεις γλώσσες. Το τραγουδούσαν τρεις τραγουδίστριες. Η Μαρία Φαραντούρη στα ελληνικά, η Νάντια Βάινμπερκ στα αγγλικά και στα εβραϊκά η Ελινόαρ Μωάβ Βενιάδης. Αυτή η ηχογράφηση με τη Φαραντούρη είναι από συναυλία στο Mauthausen, στο χώρο του Mauthausen, στις 7 Μαΐου του 1995. Νομίζω ότι είναι. Να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Και εύχομαι καλά να έχουμε συχνά πυκνά την ευκαιρία. Μακάρι, να τα λέμε. Με χαρά. Είσαι μουσικός θησαυρός. Ευχαριστώ. Εμείς πάμε για δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και αμέσως μετά έχουμε ένα άλλο υπέροχο μουσικό ταξίδι. Είναι τη μυτική της Καλαμαριάς απόψε. Ναι. Έχουμε εδώ, θα έχουμε εδώ στο στούντιο έναν αγαπημένο φίλο αυτής της εκπομπής, τον Γιώργο τον Καζαντζή, και αφορμή είναι το δικό του μικρό μουσικό θαύμα, το πώς κατάφερε να συντεριάξει τις μουσικές με την μουσική της φωνής και της λέξης. Περισσότερα και αναλυτικότερα σε λίγο. Forever.